Χριστός Ανέστη, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε δια την ίδρυση της βιβλιοθήκης της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Ινουσού. Ήταν ένας διακαής πόθος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας από τις εκλογής και τις ενθρονήσεώς του να δημιουργηθεί μία βιβλιοθήκη στην Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Ινουσού. Και στην συνεδρίαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της 21ης Αυγούστου του 2015, ο Σεβασμιώδης Μητροπολίτης ανεφέρθη στην ύπαρξη των βιβλιοθηκών τόσο στη Βασιλεύουσα, όσο στην Αλεξάνδρεια, όσο στην Αντιόχεια, όσο και στα Ιεροσόλυμα και σε πολλά άλλα μέρη, και την ωφέλεια την οποία μπορεί κανείς να αποκουνήσει από την μελέτη των βιβλίων που είναι θησαυρισμένα στις βιβλιοθήκες αυτές. Αυτή η επιθυμία πραγματοποιείται με τον εγγενισμό, τον επίσημο εγγενισμό της βιβλιοθήκης της Ιεράς Μητροπόλεως την 25η Απριλίου, η μέρα της εορτής του Αγίου Μάρκου, του Αποστόλου και Ευαγγελιστού. Και συγκεκριμένα ο Μητροπολίτης σε εκείνη τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, αναφερόμενος στα μέλη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, είπε συγκεκριμένα: «Στοιχούμενη τη εκκλησιαστική ταύτη διακονία, επιθυμούμε την ίδρυση βιβλιοθήκης της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Ινουσών, ίντι να θέλουμε στεγάσει εις ιδιόχου των χώρων. Προσφάτως επληροφορήθημεν ότι η Αλφα Μπανκ αστικά ακίνητα πολύ το κτίριο του υποκαταστήματός της εις το Βροντάδο. Πρόκειται για ένα οικόπεδο εκτάσεως 535,85 τετραγωνικών μέτρων με διόρροφο εντός αυτού οικοδομήν επιφανίας κατατομένης όγιον 152,11 τετραγωνικών μέτρων, κατά δε των όροφων 152,11 τετραγωνικών μέτρων και με επιπλέον χώρων 20,70 τετραγωνικά μέτρα εις το ισόγειο, ο οποίος έχει τακτοποιηθεί συμφώνως προς τον νόμο 4178 του 2013. Το ανωτέρω ακίνητο ευρίσκεται στην περιοχή Λότζα Παναγίας Μουτσένης Βροντάδου, επί της οδού Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη και εμφαίνεται εις το από τον Ιούλιο του 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Χρυσοβαλάντη Μπούτσιου. Για τα υπόλοιπα θέματα τα οποία θα είναι η άφιξη του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Βασιλείου εκ των γραφείων της Ιεράς Συνόδου θα σας μιλήσει ο εδεσμολογιότατος Αρχιερατικός Επίτροπος του Οικουμενικού Θρόνου Πατήρ Δημήτριος, και για άλλες πληροφορίες θα τις δώσει ο κύριος Κωνσταντίνος Βερκίνας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, κατόπιν της συνεννοήσεως και με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Μάρκου Βροντάδου, υπέβαλε αίτημα στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος που ενεκρίθη, ώστε με την ευλογία αυτής της Ιεράς Συνόδου και ιδιαιτέρως του Προέδρου της Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου ημών Κυρίου Ιερονίμου του Δευτέρου, να δοθεί η ευλογία και η άδεια, ώστε να έλθει στο νησί μας το Ιερόν Λείψανον του Αγίου Βασιλείου, το οποίο φυλάσσεται στα γραφεία της Ιεράς Συνόδου. Εδώ να σημειώσουμε ότι είναι ελάχιστες οι φορές που το Ιερό αυτό Λείψανο μεταφέρεται προς προσκύνηση προκειμένου να δώσει την ευλογία του με τις πρεσβείες του Αγίου προς τον Θεό στο Χριστεπώνυμο Πλήρωμα σε διάφορες περιοχές της πατρίδος μας. Και αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερη ευλογία για το νησί μας,
και για το λαό του, στη συγκεκριμένη μάλιστα περίοδο που διανύουμε, με τους κινδύνους, τους εθνικούς που υπάρχουν και με την πνευματική καταξίωση την οποία προσφέρει το Ιερό αυτό λείψανο στον τόπο μας, ως τόπο αγιοτόπου, μαρτυρικού, καθογιασμένου με δεκάδες μαρτύρων και άλλων Αγίων. Ως γνωστόν, ο Μέγας Βασίλειος είναι Μέγας Πατήρ της Εκκλησίας μας, οικουμενικός διδάσκαλος, αδελφός του επίσης μεγάλου Πατρός της Εκκλησίας Γρηγορίου του Νήσις, ο μεγαλύτερος ρήτορας της εποχής που έζησε και άριστος γνώστης ελληνικής φιλοσοφίας και ποιήσεως. Υπήρξε φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και διακρίθη μάλιστα μαζί με τον επίσης συμφοιτητή του τότε Άγιον Γρηγόριο των Αναζιαμζινών και όχι μόνο αρίστευσαν, αλλά τους προσεφέρθηκε καθηγητική έδρα, την οποία βέβαια ο Μέγας Βασίλειος δεν απεδέχθη, γιατί ένιωθε μέσα στην ψυχή του εκείνα για τα οποία τον είχε προορίσει ο Θεός. Όμως είναι παράλληλα και ο ιεράρχης της θεολογίας του Κάλους, με την έννοια ότι, όπως αναφέρει σε κείμενό του στο βιβλίο προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελεί το λόγο, το δέντρο έχει τον καρπό, δηλαδή την αλήθεια, αλλά παράλληλα έχει και φύλλα τα οποία το ομορφαίνουν. Και έτσι το κάλος και η ομορφιά πρέπει να συνοδεύουν την αλήθεια. Δηλαδή η παιδεία, εν προκειμένου που αντιπροσωπεύει τα φύλλα, το κάλος, την ομορφιά, πρέπει να συνοδεύουν την αλήθεια. Και γι' αυτό η τέλεση του αγιασμού και με την παρουσία ουσιαστικά του Αγίου Βασιλείου, γιατί όπου υπάρχει ιερό λείψανο Αγίου, εκεί υπάρχει και η σωματική, θα λέγαμε, παρουσία του Αγίου, δίδει ιδιαίτερη έννοια και σημασία στην εγγενιζομένη βιβλιοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Ιού. Γιατί για όσα προεγράψαμε και προείπαμε, ο Άγιος Βασίλειος είναι εκείνος ο οποίος με τη θεολογία του, με την καλλιέργειά του, με τη ρητορική του δυνότητα, μας δίδει, καθώς επίσης και με το γεγονός που επισημαίνουμε ότι υπήρξε ο πρώτος σχολιαστής του Ομήρου των Αμερικών Επών, το ένα βήμα ώστε σε ό,τι υπεροχότερο να εγγενιαστεί η νέα αυτή βιβλιοθήκη. Με την ευλογία του Αγίου Βασιλείου, που διακρίθη ως Μέγας Πατήρ της Εκκλησίας μας και Οικουμενικός Διδάσκαλος και με τα έργα του κατέλειπε σε μας την πίστη ότι η παιδεία είναι χρήσιμη, ωφέλιμη και πρέπει να συνοδεύει την αλήθεια. Κάνοντας μια σύντομη αναφορά σε διαδικαστικά θέματα, θα ήθελα να αναφέρω ότι το συγκεκριμένο κτίριο το οποίο θα στεγάσει τη βιβλιοθήκη, στεγάζει τη βιβλιοθήκη ήδη, αγοράστηκε με
χρήματα τα οποία είχαν συγκεντρωθεί για το σκοπό αυτό, από δωρεές, κυρίως από προσωπικά δώρα τα οποία είχαν κατά καιρούς δοθεί στο Σεβασμιότατο και είχαν αποταμιευτεί για αυτό το σκοπό. Από την αγορά του κτηρίου και έπειτα προσεφέρθη κάποια ευγενική δωρήτρια, η οποία μάλιστα θα τιμηθεί την ημέρα των εγγενείων για την πολύ σημαντική δωρεά της αυτή. Είναι η κυρία Αλεξάνδρα Μαμαλίγκα Προκοπίου, με δαπάνες της οποίας ανακαινίστηκε, εξυγχρονίστηκε και εξοπλίστηκε όλο το κτίριο με σύγχρονο εξοπλισμό. Εκείνη ανέλαβε εξ ολοκλήρου τις εργασίες, παραδόθηκαν σε εκείνη τα κλειδιά του κτιρίου και εκείνη ανέλαβε όλο το κόστος, όλες τις εργασίες και το παρέδωσε στην Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Ενισών, ολοκληρωμένο έργο. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί ήδη η τοποθέτηση όλων των τεκμηρίων, τα οποία ανέρχονται περίπου σε 11.000 επί του παρόντος. 11.000 βιβλία βρίσκονται αυτή τη στιγμή τοποθετημένα και καταλογογραφημένα. Από τα εγγένεια και μετά η βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει κανονικά, εφόσον βέβαια προηγουμένως εγκριθεί ο κανονισμός λειτουργίας από την Ιερά Σύνοδο. Με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας η βιβλιοθήκη θα αποκτήσει νομική υπόσταση ως Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Ενισών. Θα αποκτήσει διοίκηση και η διοίκηση, να ενημερώσουμε και τον κόσμο που ενδιαφέρεται, ότι η διοίκηση θα δέχεται δωρεές βιβλίων, τα οποία εφόσον ενδιαφέρουν και συνάδουν με το αντικείμενο των λοιπόν τεκμηρίων, θα αποδέχονται και θα γίνονται αποδεκτά και θα τοποθετούνται στη βιβλιοθήκη. Να πούμε ότι η βιβλιοθήκη έχει κυρίως τεκμήρια δύο κατηγοριών, ευρύτερων κατηγοριών, είναι φιλολογικά και θεολογικά βιβλία. Φιλολογικά εννοώντας ότι υπάρχουν και ιστορικά, αρχαία και βυζαντινή ιστορία και τέχνη, θεολογικά, χριστιανικά, εκκλησιαστικά. Είναι πάρα πολλά τα τεκμήρια, ακόμα υπάρχει χώρος για πάρα πολλά βιβλία. Υπάρχουν πολύ σημαντικά έργα, εκτός από βιβλία υπάρχουν διδακτορικές διατριβές και μελέτες. Στόχος της Ιεράς Μητρόπολης είναι η βιβλιοθήκη να μπορέσει να εξυπηρετήσει τόσο το λαό της Χίου όσο και τους επισκέπτες, ιδίως σε θέματα ομηρικών σπουδών, όπου η βιβλιογραφία που θα υπάρχει θα είναι πλούσια. Και εκ της ποιότητος των τεκμηρίων που υπάρχουν, να μπορέσει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για μελέτη και έρευνα. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή στο πρώτο διάστημα της λειτουργίας, θα αποσταλεί επιστολή, πρόσκληση προς όλα τα σχολεία της Χίου για ένα ειδικό θεματικό, ερευνητικό, μελετητικό έργο, το οποίο θα έχει τίτλο «Μέγας Βασίλειος ως σχολιαστής του Ομήρου». Και χαρά όλων μας θα είναι να υπάρχει συμμετοχή από παιδιά τα οποία θα μπορέσουν να επισκεφθούν το χώρο και να μελετήσουν και να ερευνήσουν για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, σε περίπτωση που υπάρχουν απορίες ή ερωτήσεις αναφορικά με τη βιβλιοθήκη, τη λειτουργία ή οτιδήποτε άλλο. Να ρωτήσω κάτι. Προβλέπετε να υπάρχει και δανειστικό τμήμα? Όχι, δεν θα υπάρχει δανειστικό τμήμα και δεν θα υπάρχει γενικότερα δανειστικό τμήμα στη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη. Δεν είναι ότι θα γίνει αργότερα, δεν θα υπάρξει δανειστικό τμήμα. Τα τεκμήρια είναι πολύ ευαίσθητα τα περισσότερα, οπότε δεν θα υπάρχει να το χώρο.
Επιτρέπεται ότι θα λειτουργήσει ως ίδρυμα. Θα έχει και κάποιους άλλους σκοπούς, θα γίνονται κάποιες άλλες δράσεις εκεί. Όχι, όχι. Η συγκεκριμένη δομή θα είναι αποκλειστικά και μόνο βιβλιοθήκη. Δεν θα είναι τίποτα παραπάνω. Για μορφωτικό, πνευματικό κέντρο, η Ιερά Μητρόπολης έχει κάποια άλλα σχέδια. Το συγκεκριμένο κτίριο θα είναι αποκλειστικά και μόνο βιβλιοθήκη. Θα παρέχει κάποιες θέσεις εργασίας, θα υπάρχει προσωπικό εκεί πέρα? Αυτά όλα, ναι, είναι πάρα πολύ πιθανόν. Αυτό θα εξαρτηθεί από τους πόρους. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν πόροι. Η βιβλιοθήκη αυτή τη στιγμή χρηματοδοτείται από το πνευματικό, έργο της Μητροπόλεως Γιου Ψαρών και Νιουσών. Εφόσον θα αποκτήσει νομική υπόσταση και διοίκηση, η διοίκηση θα είναι υπεύθυνη να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα και να δει πώς μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς.